Γεια και χαρά, καλό. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι να χειροκροτήσω, τι να κάνω με την παρουσία. Ρίχτε το. Να ενθουσιαστώ. Μα είσαι, θα σου πάρω ένα στέμμα και θα σου το φοράω. Είσαι ο ηγέτης της κουζίνας. Θα του βάλεις λαστιχάκι γιατί θα πέφτει. Θα το στερεώσω εγώ καλά-καλά. Δεν φοβάσαι. Όταν οι ντρόνες σούζουν τα μάτια μου, δεν έχω παλιά κάνω έτσι. Τι κάνεις ρε. Πώς είστε. Τι γίνεται. Καλά. Όλα καλά. We missed you, πάρα πολύ καλά. Εσύ. Κι εγώ πολύ καλά. Ενθουσιάσου και λίγο. Πεινώ. Και εσύ. Πεινώ. Είναι άτιμος. Τι έκανε. Γιατί μάλωσε. Καθυστερεί να επιστρέψει στην κουζίνα μας κάθε εβδομάδα. Επίτηδες το κάνει. Αλλά αυτή τη φορά, στη δεύτερη παρουσία του στην κουζίνα μας, ναι. Ήρθε με εξαιρετικά προϊόντα από την Creta Farms. Τι. Τρί. Εντάξει και εσύ τώρα. Τρίτη. Τι σημασία έχει αυτό. Τρίτη Τετάρτη. Φαγητό το οποίο μου θυμίζει τα φοιτητικά χρόνια. Τα φοιτητικά χρόνια, λίγο πριν ανέβουμε πάνω στην πίντο εκεί, και να πάμε για χιονοπόλεμο τα παιδιά. Έπρεπε να φας καλά, παιδί μου. Να καρδαμώσει, να δει. Πετσοφάει, καυτερό και βγάζαμε δύο μέρες. Τι να σου πω τώρα. Από εκεί εμπνεύστηκες εσύ. Όχι από το Λευτέρι, γιατί δεν γνωριζόμασταν τότε. Από την Creta Farms, παιδί. Αλλά η Creta Farms, παιδί μου, είναι μια έτσι, πολύ καλή επιλογή και μια πολύ καλή λύση για εμάς που θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορο και νόστιμο. Οπότε είπα να φτιάξουμε σήμερα ένα πολύ καλό σπέτσο φάι. Έχουμε πει, χωρίς την πρώτη ύλη σου, εσύ τι θα έκανες. Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Δεν είσαι μάγος, ρε παιδί. Παραδοσιακές συνταγές που δύσκολα τις εντοπίζεις. Creta Farms στο παρελθόν έχει φροντίσει να τις συλλέξει αυτές τις παραδοσιακές συνταγές και μας δίνει βεβαίως αυτή την καταπληκτική σειρά με τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα. Μυρωδικά, πράσο, πικάντικα και με γραβιέρα. Τι θα επέλεγες, Χριστιανά, μου για σήμερα. Τι να διαλέξω. Μπορώ να διαλέξω λίγο από τα τέσσερα, από τα καθένα. Λίγο. Κοιτάξτε, ωραία, η συνταγή σήμερα δεν έχει πολλά μυρωδικά, δεν έχει επίτηδες για να μπορούμε πράσο. Να βάλουμε όποιο λουκάνικο θέλουμε. Ναι. Εμένα φυσικά μου αρέσει πάρα πολύ το πράσο. Πάμε, ξεκίνα. Που γλυκίζει και είναι έτσι. Και το λουκάνικο της Creta Farms με το πράσο είναι μακράν ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Τέλεια. Μακράν. Οπότε θα κάνουμε ένα σπετζοφάι. Πολύ, πολύ. Περίμενε. Λοιπόν. Τα υλικά να μας πεις. Ναι, τελικά, τελικά. Λουκανικάκι λοιπόν, λουκανικάκι σήμερα πήραμε με πράσο. Ταιριάζει πάρα πολύ και το πικάντικο και με τα μυρωδικά. Και. Τα υπόλοιπα υλικά είναι, έχουμε φτιάξει ένα λάδι βασιλικού, το οποίο απλά πήραμε βασιλικό και ελαιόλαδο, το βάλαμε στο μούλτι. Κλασικά θα πει ο Λευτέρης Θέμος και πες το βασιλικού, μπλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχουμε πάρει φέτα, έχουμε κουρκουμά, κρεμμύδι μαζί με ζάχαρη για να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια, πιπεριές κόκκινες, ξύδι βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι και φυσικά τα λουκάνικα με το πράσο. Το βασιλικό, δεν πάμε πουθενά. Έχουμε δύο τηγάνια πάνω στη φωτιά. Ναι. Έχουμε ένα τηγάνι το οποίο θα καραμελώσουμε τα κρεμμύδια και άλλο ένα το οποίο θα ψήσουμε τα λουκάνικα. Εξαιρετικά. Αμάν. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Ξεκίνησε. Εμείς είμαστε εδώ να δοκιμάσουμε. Άμα θέλεις βοήθεια, φώναξε με. Εννοείται θα χρειαστώ βοήθεια. Θα κόψουμε τα λουκάνικα όχι πολύ λεπτά, σχεδόν γύρω στους 2 πόντους στο πάχος, με ντομάτι φυσικά. Γιατί λιγοστεύουν γενικότερα στο ψήσιμο μετά το λουκανικάκι. Ναι, και δεν θέλω να τα διαλύσω, ρε παιδί μου. Άμα θέλουμε να υπάρχει έτσι. Γεύση. Να υπάρχει, ρε παιδί μου. Να υπάρχει σώμα, να έχει λουκάνικο, ρε παιδί μου. Να τρώμε. Ναι, ωραία. Τέλεια. Δεν θα βάλω καθόλου λιπαρή ουσία, γιατί το λουκάνικο μέσα η συνταγή του είναι απίστευτη. Έχει όσο λίπος χρειάζεται. Ναι, ούτε πολύ ούτε λίγο. Θα δω μετά αν χρειάζεται, θα βάλω λίγο παραπάνω στο ψήσιμο. Okay. Θα το δεις εσύ και θα μας ενημερώσεις. Ζεσταίνουμε το τηγάνι ναι. Και τα βάζουμε μέσα. Δεν τα ζαλίζουμε, τα αφήνουμε εδώ. Ξέρετε ότι προηγικά για παραδοσιακή συνταγή το λουκάνικο με το πράσο από τα Τρίκαλα, από του φίλου μου του Βασίλη, του Μέγα το χωριό, που όποτε πηγαίναμε μας έφτιαχνε γιαγιά του με πιπεριές μπόλικες. Τα Τρίκαλα είναι φοβερό χωριό, ρε παιδί. Είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Ό,τι κάνουν, τα κάνουν καλά εκεί. Είναι πολύ μπροστά. Ναι. Λοιπόν, αγόρια μου καλά, εσείς ωραία μαγειρεύετε, αλλά εγώ να μην δώσω και κάποια πληροφορία έξτρα. Κάνε τη δουλειά σου, εγώ δεν θα σε ενοχλήσω καθόλου. Ωραία. Για θα καθίσω εδώ στην ησυχία μου και θα μιλήσω. Κάνε τη δουλειά σου, θέλεις κάτι από μένα. Καραμελώσουμε, παρέα μου, ρε. Καραμελώστε. Να καραμελώσουμε. Καραμελώστε. Πριν πει Χριστιανό οτιδήποτε, ναι. Θα καραμελώσω τα κρεμμύδια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Λάδι στη φωτιά, βάζουμε τα κρεμμύδια και αρχίζουμε να τα σοτάρουμε. Όσο σοτάρουν τα κρεμμύδια, σιγά σιγά θα βάλω σταδιακά τη ζάχαρη μέχρι να πάρουν ένα πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Πες τα, Χριστιανά. Λοιπόν, ξεκινώ. Θέμο, κράτα τις πληροφορίες που θα σου δώσω, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή μας. Γιατί η Creta Farms, μέσα από τη σειρά παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα, έχει συγκεντρώσει απολαυστικές παραδοσιακές συνταγές που εδώ και αρκετά χρόνια από όλη βέβαια την Ελλάδα και βεβαίως έχει κερδίσει γευστικά και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γιατί μερικοί από εμάς έχουμε και έτσι έναν ουρανίσκο που έχει κάποιες απαιτήσεις παραπάνω.
Όμως εδώ καλύπτονται πλήρως. Ρε παιδί μου, να τρως λουκάνικο και να ταξιδεύεις, να πηγαίνεις από την Κρήτη στη Θεσσαλία, από τη Θεσσαλία στη Μακεδονία και πάλι πίσω. Και βεβαίως μέχρι τώρα γνωρίζαμε τα χωριάτικα, τα αγαπημένα χωριάτικα λουκάνικα με πράσο από τα Τρίκαλα και από την Κρήτη, αλλά προστέθηκαν και τα πικάτικα χωριάτικα λουκάνικα και τα γεμιστά με λουκάνικα με γραβιέρα που μας ταξιδεύουν επίσης με τις μοναδικές γεύσεις. Μπήκε η γραβιέρα μέσα στο λουκάνικο, μπήκε το πικάτικο. Γιατί γελάς. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Είχαμε ήδη το πράσο. Έχουν τα σάλια, ναι, τα λες πολύ ωραία. Εντάξει, Greta Farms, πού θα μας πάτε, το έχετε απογειώσει πια. Είναι ένα υλικό, ρε παιδί μου, το χωριάτικο λουκάνικο, το οποίο εδώ στην Κρήτη γίνεται πάρα πολύ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί μια τέτοια εταιρεία το κλασικό παραδοσιακό λουκάνικο που γίνεται εδώ. Και φανταστείτε ότι είναι από τα καλύτερα λουκάνικα που έχω δοκιμάσει. Για να μην πω το καλύτερο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή το βλέπουμε στις συνταγές, πολλές και διαφορετικές. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ το αγαπώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάποιοι, μάμα το φτιάχνει πάρα πολύ ωραία. Κάποιοι δεν το συμπαθούν γενικότερα το λουκάνικο. Αλλά έχουν πιστεί. Η πεθερά μου, ας πούμε, δεν έτρωγε. Ναι. Της έβαλα να δοκιμάσει το συγκεκριμένο με το πράσο. Το δοκίμασε. Αυτό είναι ο σκοπός, να είσαι και ανοιχτό σε νέες γεύσεις και να δοκιμάζει. Γιατί σίγουρα από όλους αυτούς τους κωδικούς δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να μην σου αρέσει. Είτε μία στο εκατομμύριο. Αυτά είναι πολύ νόστιμα γιατί πέρα από τα καλλιέργεια που έχουν μέσα, δεν έχουν φοβερές εντάσεις. Δηλαδή το πράσο ακούγεται όσο χρειάζεται. Δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα από ξύδι. Δηλαδή να επικαλύπτει τα πάντα. Όπως συμβαίνει με άλλους. Ναι, είναι ένα πολύ ισορροπημένο προϊόν, το οποίο νομίζω θα μας βγάλει στο πρόσωπο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καραμέλο μας. Αστροπρόσωπους και χορτάτους, θεμοχορτάτους. Έφερε στρωμάκι να βουτήξουμε. Έφερα. Λοιπόν, βλέπουμε τα κρεμμύδια σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν χρώμα, θα τα αφήσω. Ωραία. Θέλουμε να μαλακώσουν κι άλλο και όσο μαλακώνουν μετά, καραμελώνω με τη ζάχαρη και σβήνω με ξύδι βαλσάμικο. Εξαιρετικά. Ωραία. Τα λουκάνικα έχουν αρχίσει και ψήνονται. Τα γυρίζω εγώ, βλέπεις. Όταν κάνεις περίφημα. Λοιπόν, ωραία. Ορίστε. Το κρεμμύδι είναι σχεδόν έτοιμο και πάμε σιγά σιγά τώρα να βάζουμε τη ζάχαρη. Η ζάχαρη θα μπαίνει σταδιακά. Δεν υπάρχει συνταγή, δηλαδή φανταστείτε ότι για δύο μεγάλα κρεμμύδια θέλει περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Να πω κάτι, μη παντανώσεις. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ. Ναι, τίποτα, πάρα φύγω. Μυρίζει χωριό, ρε παιδί. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Τι θέλετε, ρε παιδιά, να μου κάτσε εδώ, δεν θα μου κάτσε εδώ. Πεινάσατε. Α, τι έγινε, οι μυρωδιές μας ενώνουν, βλέπω. Σε λίγο. Θα φάτε, έτσι σας αφήσουμε. Περίμενε, κάνε τα μόνο. Μαρίνο, εσύ δεν κάνει, έχει ζάχαρη το καραμελωμένο κρεμμύδι. Μη φάτε το κρεμμύδι, φέρνω κανικά. Ο Μαρίνος είναι ντροϊζάχαρη, Μαρίνο. Έχει κόψει τη ζάχαρη, έχει κόψει γλυκά, έχει κόψει τα πάντα, άρα δεν μπορείς, η ζάχαρη ήταν... Δεν είμαστε καλά. Κάνει που μπορεί να πάει. Καθοριστική. Ωραία. Θέλει λίγο προσοχή όταν καραμελώνουμε κάτι, πρέπει να φύγει από το στάδιο της γλύκας και να αρχίζει να πικρίζει ελεγχόμενα. Γιατί το κρεμμύδι είναι ήδη γλυκό, οπότε όταν θα καραμελώσουμε τα κρεμμύδια με τη ζάχαρη, πρέπει να αρχίζει να πικρίζει λίγο όμως. Να λέω λίγο. Τόσο. Okay. Ωραία. Δεν είναι ωραία τρόπο που με έχει εδώ πέρα και δεν κάνω τίποτα. Έχω συνηθίσει να με ταλαιπωρεί γενικότερα. Τώρα θα κάνει, θα δει. Α, θα με ταλαιπωρεί. Ναι, φυσικά. Δεν ξεχνιόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Να χάσουμε εδώ τη σειρά μα. Δεν βγει κανένα έξω, ε. Μπαλακώνουν. Θα μιλώνουμε τη φωτιά. Συνδίκευση. Ωραία. Μπράβο, Θεμάτο. Το κρεμμύδι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. Και συνεχίζουμε. Πιπεριές. Έλα με την κουβέντα. Πιπεριές κόκκινες. Τις έχω κόψει σε μικρό καρέ για να γίνουν γρήγορα και να είναι πιο εύκολες στο φάγωμα. Πιπεριά είναι ένα πολύ νόστιμο λαχανικό. Το οποίο, ωραία, αν το κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Λωριδίτσες που το κόβουμε συνήθως. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, αλλά χάνεται, ρε παιδί. Καταλαβαίνετε, εσύ πιο κρατσανιστό. Το πάκι είναι πιο ωραίο, ενσωματώνεται πιο εύκολο. Καταλαβαίνει, τόσο πιπεριά, τέλος. Ωραία. Το κλασικό, το παραδοσιακό λουκάνικο, το παραδοσιακό σπετζοφάι, όπως λέγαμε με τον Αλέξανδρο πριν, έχει μέσα ντομάτα, έχει κρασί. Ντομάτα, ναι. Δεν βάλαμε ντομάτα. Εμείς σήμερα θα δώσουμε αρώματα από βασιλικό, θα μελώσει μέσα η φέτα. Δεν μας χρειάζεται. Έχει έτσι μια. Γι' αυτό είναι ο Θεός που είναι, ναι. Έχει αλέψει ο νους μου με τα αρώματα, με τις ρωδιές. Και σκέφτομαι την δοκιμή. Χριστιανό, είσαι έτοιμη. Εγώ το μάκι θα βουτήξω χθες. Ξύδι βαλσάμικο. Ορίστε. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αφού δεν με έκανε βάζει να κάνω κάτι. Την προστατεύω. Από τι. Γιατί να μην ερωθεί. Ναι, πιτσιλάει λίγο. Και προτιμώ να τα φάω εγώ που είναι το μαύρο και δεν φαίνονται. Θα είμαι έτοιμη για την δοκιμή. Τέλεια. Το άρωμα της γλυκόξινης και ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην αγκαλιά του το... Κουρκουμά. Είναι μείγμα παχαρά. Τι κάνει το λουκανικάκι σε λίγο. Το κάρνε, συγγνώμη. Κουρκουμάς δίνει πάρα πολύ ωραίο και χρώμα
και γεύση στο φαγητό μέσα. Ναι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Next. Θα βάλουμε το λάδι με το βασιλικό. Oh. Εδώ βάζουμε λίγο αλάτι μέσα. Μάλιστα. Βάζουμε λίγο πιπέρι. Λίγο πιπέρι. Ωραία. Λευτέρη με τα λουκάνικα μέσα. Τώρα κατευθείαν. Ναι, ναι. Ήγγεγγερή ώρα. Βούτυξέτα. Θέλω το τηγάνι πάλι πάνω στη φωτιά. Ναι, παιδιά, τι αρώματα είναι αυτά. Αρέσει ο βασιλικός τελικά που σε κατηγορώ ότι το βάζεις παντού. Βάλτε το πάνω στη φωτιά το τηγάνι. Πάει παντού, αλλά με τις συνταγές που δείχνεις. Α, τέτοια κόλπα. Κάτι είναι. Τέλεια. Οπα. Ανακατεύουμε καλά. Α. Το λουκάνικο δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε στρεσάρει. Το μη στρεσάρετε ένα λουκάνικο. Ναι, δεν το έχουμε τηγανίσει. Από την υψηλή θερμοκρασία έχει, που να έχει ψηθείς και το ρε παιδί μου, οπότε δεν είναι τα λιπαρά που έχει μέσα, τα καλά λιπαρά που έχει μέσα, δεν έχουν τηγανιστεί. Mm-hmm. Οπότε θα μείνει όλο το καλό άρωμα που θέλουμε στο λουκάνικο. Ωραία. Ωραία. Να κατέβουμε πολύ απαλά. Ω, ρε Θεέ μου, τι έχει φτιάξει εδώ. Πότε θα μπει και το τυράκι. Κλείνουμε τη φωτιά. Ανυχομονώ. Εδώ. Βάζουμε τη φέτα. Μα σκότωσε, μα πεθάνει σήμερα. Βάλε, βάλε και να δω πώς θα στήσει και το πιάτο. Θα γίνει κρεμούλα να φανταστώ. Κάτσε να πάρω αυτά λίγο. Λίγο ίσα ίσα. Θέλουμε και να λιώσει η φέτα, αλλά και να φαίνονται και κομμάτια. Τέλος. Αφήσαμε. Α, αυτό. Ωραία. Κάνω χώρα, δεις ότι είμαι και νοικοκυρά. Να μην λες, όχι τίποτα άλλο. Πιέζουμε λίγο το ψωμάκι να κάνει γραμμές, να δούμε και την άλλη. Τέλεια. Και πάμε να στήσουμε. Ποιο πια θα θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε και τα δύο. Και τα δύο. Θα φτιάξουμε ένα μπραντς με ένα φρυγανισμένο ψωμί. Ωραία. Και και το άλλο, το κλασικό, να φαίνεται μέσα στο πιάτο που να το δοκιμάσουμε. Κάνε να... ό,τι θέλεις. Ναι. Εμείς εμπιστεύουμε. Μπραντς πετσοφάι. Καλό. Τέλειο είναι, τι εννοείς, χορταστικότατο. Ποιοι τρώνε λουκάνικο, μωρέ, τα πρωινά. Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί. Ναι, 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 και οι Αμερικάνοι τρώνε. Και οι Αμερικάνοι τρώνε. Τώρα θα τρώμε κι εμείς. Και οι Γερμανοί. Αλλά όχι, τέτοιο λουκάνικο. Οι Γερμανοί δεν έχουν δοκιμάσει. Δεν έχουν. Να έρθουν να δοκιμάσουν. Το παραδοσιακό λουκάνικο της Creta Farms είναι το πιο διαφορετικό, το καλύτερο. Το πιο υπόστιμο. Τέλεια. Είναι το μόνο πιάτο που δεν μπορώ να περιμένω να το στήσει, ρε παιδιά. Συγγνώμη, Ελευθερή μου, συγγνώμη. Να βοηθήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Τι θέλεις, πες μου. Αυτό εδώ. Μα γιατί δεν μου λες να σε βοηθήσω μόνο, ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Θα τα καταφέρεις με αυτό. Θα γίνει η δουλειά σου σοβαρή. Βάλε, βάλε κι άλλο. Μην το λυπάσαι, βάλε. Αυτή η ανυπομονή. Το κρεμμύδι το καραμελωμένο με τον κουρκουμά και το βασιλικό είναι απίστευτο. Το λουκάνικο, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, είναι πολύ ωραία ιδέα γενικότερα για μπραντς και τα αυγά κτλ. Νομίζω ότι λίγο τα έχουμε βαρεθεί. Θέλουμε κάτι άλλο. Να σου πω κάτι, αν είχα τώρα ένα τηγανιτό αυγό. Θα το βάζεις από πάνω μαζί με τα λουκάνικα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά θα ήταν πολύ δυνατό. Αξιοποιούμε μόνο τα αυγά για μπραντς. Εδώ υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές. Τέλειο. Κλείσε την κουζίνα, μην πάρουμε καμιά φωτιά. Καινούργια κουζίνα. Άσε την ανοιχτή να φτιάξει κι άλλο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Υποσχέσου μας ότι θα μαγειρέψεις ξανά με λουκάνικο χωριάτικο. Εννοείται. Σε παρακαλώ. Αν θέλετε και στην άλλη εκπομπή, φυσικά. Ναι, μας χαλάς. Λοιπόν, θα μπορούσα να έχω μια πολύ ωραία παγωμένη μπυρίτσα. Εδώ. Για να πάμε παρακάτω. Με δύο πυρούνια. Για τα παιδιά που κοινάνε. Και θα μπορούσα να κάνω και μια πολύ ωραία φασολάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φασολάδα. Αυτό έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Τώρα που θα παγώσει ο καιρός. Θα είναι τέλειο. Ναι. Με μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία φασολάδα με αυτά τα λουκάνικα. Μάλλον λοιπόν, μου βγάλει την ψυχή τώρα. Ναι. Πάμε να δούμε. Η σάλτσα βασιλικού πέστου που έφτιαξε ο Θέμος και βεβαίως το καταπληκτικό λουκάνικο της Creta Farms με το πράσο. Την πιπερίτσα, τα κρεμμυδάκια, τα καραμελωμένα. Πώς δέσανε και τι μας δίνουν. Σ' αγαπώ λίγο περισσότερο αυτές τις φορές που μαγειρεύεις. Και αγαπώ και την άλλη, αγαπώ και την Creta Farms. Καλά κάνεις και την αγαπάς, γιατί χωρίς εκείνη... Μπορώ να φάω κι άλλο, πειράζω. Παρεξηγηθεί, καταφέρνει να παρεξηγηθεί. Θα φάω. Είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Η γλυκάδα που αφήνει... Δεν του λείπει καθόλου η ντομάτα. Η γλυκάδα που αφήνει ως επίγευση από τα καραμελωμένα κρεμμυδάκια, έρχεται και δένει. Τέλειο. Με το καυτερό λίγο της πιπεριάς, με το πιπεράκι που έβαλες. Πω. Ναι. Είναι σούπερ. Πω. Συγγνώμη γι' αυτό.
Μπράβο σου. Εξαιρετικό. Καλά τώρα, μπράβο. Μπράβο στην Greta Farms, παιδί μου. Που σου έφερε εδώ την καλή πρωτήλη που συζητούσαμε. Α, ξέβαλε και στη μαγεία σου και τη μαϊστρία σου. Αλλά χρειάζεται, ρε παιδί μου, τώρα βοήθεια. Τι να κάνει, μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτή τη ζωή μόνο σου. Δεν μπορεί. Μιλάτε. Σκυψάκι για τη συνταγή. Ναι. Προσοχή. Αυτά τα ωραία λουκάνικα, μην τα διαλύσει στο ψήσιμο. Δηλαδή θέλει τόσο όσο. Οι άνθρωποι ωραία. Αυτοί έχουν μια τεχνογνωσία, το έχουν φτιάξει όπω χρειάζεται. Όχι τηγανίσματα, όχι πετάματα. Και στη σχάρα μπορεί να τα βάλετε. Το άλλο μπορεί να γίνει νόστιμο, αλλά ο φούρνος θα έχει λίγο ταλαιπώρια μετά. Απίστευτο. Μπορούμε να ανάψουμε το φούρνο στους 220 βαθμούς. Ναι. Πεντανόστιμο. Να λαδώσουμε τη σχάρα και να τα βάλουμε στο φούρνο επάνω στη σχάρα. Α, πολύ ωραία, μια χαρά. Από κάτω μια λαδότητα για να μαρίνα. Ναι, για να μην λερώσουμε. Γίνονται πάρα πολύ νόστιμα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμάκο. Κι εγώ, κι εγώ. Φέρε μου λίγο ψωμί τώρα να φάω κι εγώ και να πάμε σε διαφημίσεις. Πάρε το δικό μου. Ευχαριστώ πολύ. Α, προσφέρθηκαν και τα δυο μου. Break, να συνεχίσουμε εμείς. Τα λέμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε.